Καταρχήν, ό,τι θέλετε, μπορείτε να με διακόψετε και μέσα στην παρουσίαση. Σηκώστε χέρι, μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο interactive. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάποιες ερωτήσεις κτλ. Εντάξει, εγώ έχω ετοιμάσει έτσι μια παρουσίαση που δείχνει λίγο την ιστορία της εταιρείας μας και τι πιστεύω ότι έχουμε κάνει σωστά μέχρι τώρα. Εγώ είμαι ένας από τους δύο ιδρυτές της εταιρείας. Θα σας πω λίγο κάποια πράγματα πώς ξεκινήσαμε και πώς ξεκίνησε η ιδέα. Η ιδέα, επί της ουσίας, ξεκίνησε το 2004 το καλοκαίρι. Ήταν ένα καλοκαίρι που είχαμε Ολυμπιάδα, είχαμε κερδίσει μόλις το ποδόσφαιρο στο European Championship. Ήταν ένα καλοκαίρι προ-κρίσης, ήταν νομίζω ένα καλοκαίρι που γενικότερα το self-esteem στην Ελλάδα ήταν έτσι αρκετά ψηλά και κανένας δεν περίμενε τότε αυτά που ζούμε τώρα και ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ τότε έμενα στη Γερμανία, δεν έμενα στην Ελλάδα και ήρθα με κάποιους φίλους το καλοκαίρι εδώ πέρα για να κάνουμε διακοπές και να δούμε και την Ολυμπιάδα. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν επί της ουσίας ότι φτάσαμε στην Αθήνα και δεν βρίσκαμε εισιτήρια για τα νησιά. Επειδή ήταν Ολυμπιάδα, επειδή ήταν προκρίσεις, όλα ήταν γεμάτα, δεν μπορούσαμε να βρούμε εισιτήρια και αναγκαστήκαμε να κάτσουμε κάποιες μέρες παραπάνω στην Αθήνα μέχρι να μπορούμε να πάμε στο νησί, στη Μήλο συγκεκριμένα που πήγαμε. Άρα, όταν φτάσαμε στη Μήλο και είμαστε στην παραλία, έλεγα εγώ στους υπόλοιπους, κάπως θα έπρεπε να είναι δυνατόν να κλείνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια online. Όπως κλείσαμε τα αεροπορικά μας εισιτήρια online αρχές της χρονιάς στη Γερμανία για να βρούμε και φθηνά κτλ. Θα έπρεπε να είναι κάπως να υπάρχει τρόπος να κλείνουν Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Ολλανδοί κτλ. Να κλείνουν εισιτήρια online. Εντάξει, αυτό έμεινε σαν μια ιδέα, μια κουβέντα σε μια παραλία. Δεν το προχωρήσαμε πολύ εκεί πέρα. Αλλά όταν γύρισα πίσω στη Γερμανία μετά το καλοκαίρι, άρχισα να την ψάχνω λίγο την εταιρεία, την ιδέα παραπάνω, να δω τι συστήματα υπάρχουν. Και κάνοντας αυτό, επί της ουσίας, είδα ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε τότε κάποια μεγάλος online travel agent στην ουσία. Τότε ήταν ακόμα τα πράγματα, υπήρχαν κάποιοι ανταγωνιστές, αλλά ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα, καμία σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Και τότε το 2004 τα online ταξίδια, ας πούμε, και ειδικά τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν ήδη αποδεδειγμένο business model στο διαδίκτυο. Δηλαδή τα δύο μεγάλα business models ή τα successful τότε, ας πούμε, ήταν τα ταξίδια και τα βιβλία που πουλάγε η Amazon τότε ακόμα. Άρα έλεγα ότι κάπως αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί και στην Ελλάδα ή δεν μπορεί να μην λειτουργεί μάλλον. Ήμουν σίγουρος ότι θα λειτουργήσει και στην Ελλάδα. Και έτσι αποφάσισα το 2005 να μετακομίσω στην Ελλάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Καταρχήν, δεν έχω τα ακριβές στατιστικά, αλλά νομίζω το 2006 βγάλαμε το site, τελικά τον Απρίλιο του 2006 βγάλαμε το site. Να φανταστείτε τώρα το περίπου πάνω από 50% τέλος πάντων των χρηστών που έμπαινε στο site μας, έμπαινε με modem 56K ακόμα. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή. Κανένας δεν μίλαγε για mobile, κανένας δεν μίλαγε για smartphones. Πάρα πολλοί κόσμος, τον οποίο πλησιάζαμε, δεν είχε κάνει email address ακόμα. Ήταν μια εποχή που προφανώς κανείς δεν μίλαγε για startups. Όταν έλεγες ότι θες να πουλήσεις κάτι από το ίντερνετ, δεν σε πολύ πιστεύανε. Οι μόνοι που κάνανε πωλήσεις μέσω ίντερνετ, ας πούμε, ήταν το e-shop και το πλαίσιο τότε που κάτι κάνανε. Μια εποχή πολύ, πολύ διαφορετική. Δηλαδή, ήταν τα πράγματα καμία σχέση με αυτό που είναι τώρα. Παρ' όλα αυτά, το κάναμε και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε μέχρι τώρα. Εδώ είναι έτσι λίγο ένα summary της εταιρείας μας που βρισκόμαστε τώρα. Είχαμε μια καλή πορεία στην Ελλάδα. Μέχρι και το 2010, που στην ουσία εμείς αρχίσαμε να νιώθουμε την κρίση πραγματικά, εντάξει, η οποία ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς, αλλά εμείς τότε αρχίσαμε να την νιώθουμε. Είχαμε μια ραγδαία ανάπτυξη, θα λέγα, δηλαδή σχεδόν κάθε χρόνο μεγαλώνουμε 100% τουλάχιστον. Πηγαίναμε καλά, αλλά κάποια στιγμή και εμείς εκεί πέρα αρχίσαμε και νιώθαμε ότι okay, τα πράγματα δεν θα συνεχιστούν όπως πήγαν τα τελευταία χρόνια. Ότι θα μεγαλώσουμε με πιο αργούς ρυθμούς, δεν θα μεγαλώνουν τόσο γρήγορα πια.
συνεχίσαμε και μεγαλώσαμε όλα τα χρόνια της κρίσης τελικά. Όχι πολύ γρήγορα βέβαια, όχι όπως παλιά. Αλλά και όχι μόνο εμείς, και οι ανταγωνιστές μας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο λόγος ήταν κυρίως επειδή άλλαξε στην ουσία το consumer behavior. Δηλαδή οι καταναλωτές άρχισαν, πήγαν μάλλον από τα offline τουριστικά γραφεία online, ίσως και λόγω κρίσης, επειδή συγκρίναν παραπάνω τις τιμές και ήταν λίγο πιο price conscious. Παρ' όλα αυτά, εμείς το 10 είπαμε ότι όλα αυτά που σκεφτόμασταν και όλα αυτά που είχαμε έτσι σαν φιλοσοφία της εταιρείας και αυτά που θέλαμε να καταφέρουμε, μάλλον μόνο με την Ελλάδα δεν θα ήταν εφικτό. Δηλαδή, ή θα έπρεπε να αρχίσουμε να μειώσουμε προσωπικό και να μείνουμε λίγο πιο σταθεροί, δηλαδή ειδικά στο κομμάτι των προγραμματιστών και του design που ήταν μεγάλο έξοδο δικό μας. Τότε, τώρα ή τότε. Τότε το 10 πρέπει να ήμασταν 7-8 περίπου. Ήταν μια ομάδα τότε που ήταν, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ομάδα που ήταν και κυρίως ξένη. Τότε δυσκολευόμασταν ακόμα αρκετά να, εντάξει το 10 ίσως όχι τόσο πολύ, αλλά στην αρχή δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να βρούμε προγραμματιστές το 7 και το 8 στην Ελλάδα, ειδικά σε web. Και είχαμε, μέσω ενός προγράμματος των Πανεπιστήμιων, το ISEC, είχαμε βρει παιδιά που ήρθαν για πρακτική και μετά κάτσαν. Είχαμε βρει ένα Πολωνό, είχαμε ένα Πακιστανό, ένα Τούρκο, ένα Λιθουανό, ένα Μολδαβό σχεδιαστή, τι άλλο είχαμε, έναν Ισπανό, και έναν Έλληνα είχαμε. οι οποίοι αυτοί στήσανε και μετά την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή αυτοί μετά άρχισαν και κάνανε, δηλαδή όταν παίρναμε καινούς προγραμματιστές, παίρναμε παιδιά από το πανεπιστήμιο και τους εκπαιδεύαμε in-house. Αλλά η πρώτη ομάδα ήταν κυρίως ξένη. Άρα το 10 είπαμε και τι κάνουμε, πώς μπορούμε ας πούμε, να συνεχίσουμε να αναπτυχθούμε κτλ. Και μία από τις ιδέες ήταν να αναπτυχθούμε στο εξωτερικό. Ήταν και αυτός ένας προγραμματιστής μας που ήταν Πολωνός, που έλεγε γιατί δεν πάμε στην Πολωνία. Είναι μια χώρα που δεν υπάρχει ούτε εκεί κάποιος ξεκάθαρος πρώτος κτλ. Και είχαμε και τη βοήθεια σε γλώσσα κτλ. Και λέγαμε, OK, ας ξεκινήσουμε να το δοκιμάσουμε αυτό. Και ξεκινήσαμε με την Πολωνία, η οποία μας πήγε αρκετά καλά και έχοντας αυτό το παράδειγμα, συνεχίσαμε σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι εδώ πέρα το σημαντικό είναι ότι νομίζω ότι ίσως τώρα με την κρίση έχει αλλάξει λίγο αυτό, αυτή η εξωστρέφεια. Δηλαδή, νομίζω ότι οι ελληνικές εταιρείες είναι πιο εξωστρεφείς τώρα. Ενώ προ-κρίσης, νομίζω ότι είχαμε και λίγο ένα κόμπλεξ κάπως στην Ελλάδα. Δηλαδή, πιστεύαμε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί εδώ πέρα, δεν είμαστε αρκετά ικανοί, ή τουλάχιστον ότι οι άλλοι έξω είναι καλύτεροι από εμάς, δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Η δικιά μου εμπειρία ήταν ότι καταρχήν μπορούμε, προφανώς είμαστε αρκετά καλοί και προφανώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους άλλους, αλλά νομίζω ότι η δικιά μου εμπειρία ήταν και όλες ότι και πολλές φορές ίσως δεν πρέπει να έχουμε τόσους φόβους και απλά να το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, όπως και σε ένα startup που στην ουσία υπάρχει έτσι ένα uncertainty και ένα. Είναι σημαντικό νομίζω να το δοκιμάσουμε. Δηλαδή, εμείς αν δεν το είχαμε δοκιμάσει, δεν θα ξέραμε και δεν θα είχαμε την επιτυχία που έχουμε τώρα. Δηλαδή, όλη η επιτυχία για μένα βασίζεται στην ουσία αυτή την απόφαση να πάμε στο εξωτερικό. Τότε δημιουργήσαμε και ένα καινούριο brand, επειδή είδαμε ότι το Travel Planet 24 ένα πολύ περίπλοκο όνομα. Το Travel Planet 24 βασικά ήταν νομίζω ένα πολύ γερμανικό όνομα. Ήταν επειδή και ο συνεταιρός μου και εγώ, εμένα είμαι στη Γερμανία τότε. Και στη Γερμανία όλα τα startups εκείνης της εποχής είχαν 24 πίσω στο ίντερνετ. Ήταν αυτό που συμβόλιζε το ίντερνετ. Και θεωρούσαμε ότι είναι μια τέλεια ιδέα να έρθουμε μετά ένα τέτοιο όνομα στην Ελλάδα. Και εκεί καταλάβαμε ότι δεν ήταν. Είχαμε πάρα πολλές απορίες από πελάτες μας. Άλλοι νομίζαν ότι είναι ο αριθμός της οδού, ή το 24ο κατάστημα. Είχαν διάφορες απορίες με αυτό το όνομα και ήταν και ένα πολύ μακρύ όνομα. Και τελικά καταλάβαμε ότι και μέσα στην εταιρεία, κανένας από εμάς δεν ονομάζει την εταιρεία Travel Planet 24. Είχαμε δύο ονόματα. Το ένα ήταν ή απλά Travel Planet, ή το άλλο ήταν TP24. Είχαμε ένα παρατσούκλι, ας πούμε, που κανένας δεν έλεγε το όνομα σωστά. Και λέγαμε πώς, αφού ούτε εμείς δεν μπορούμε να πούμε το όνομα, περιμένουμε τους πελάτες να ξέρουν το όνομα μας. Και έτσι δημιουργήσαμε ένα καινούριο όνομα, το οποίο είναι Tripsta. Είναι πολύ πιο. Εντάξει, στην Ελλάδα ίσως δεν είναι πολύ το Tripsta, δεν ξέρω αν είναι. Πολύ κατάλληλο.
Στο εξωτερικό πάντως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Ήταν και από τα βασικά σκεπτικά τότε να βρούμε σωστά domains κτλ. Που ήδη, δηλαδή δεν ξέρω καν πώς είναι τώρα το 2014, ήδη το 2010 ήταν απίστευτα δύσκολο να βρεις ένα domain που είναι κοντό και θα βρεις και όλα τα top level domains internationally. Τώρα μάλλον θα είναι σχεδόν αδύνατο, δεν ξέρω τι κάνουν και πώς λειτουργεί. Εδώ βλέπετε λίγο το expansion history μας, δηλαδή ξεκινήσαμε με την Πολωνία έτσι σαν μια πρώτη δοκιμή και συνεχίσαμε έτσι αρκετά δυναμικά και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι λίγο η πορεία στην ουσία του τζίρου μας και αυτό που ονομάζουμε στο travel transaction volume, δηλαδή αυτά που στην ουσία η αξία των εισιτηρίων που πουλήσαμε. Φτάσαμε το 2013 σε αξία εισιτηρίων 200 εκατομμύριων ευρώ και τζίρο 15 εκατομμύρια. Άρα το βασικό, η βασική επέκταση έγινε μέσω κρίσης. Ναι, η βασική επέκταση έγινε μέσω κρίσης. Σήμερα η Ελλάδα είναι περίπου ένα 8% της δουλειάς μας. Βέβαια, σε μια εποχή που πολλές από τις χώρες που ήμασταν δεν είχαν κρίση, πήγαιναν καλά. Αυτό είναι έτσι λίγο για να δείτε πώς είναι δομημένη η εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είμαστε 162 άτομα περίπου, αυτό αλλάζει αρκετά γρήγορα. Βλέπετε ότι από τα μεγάλα τμήματα είναι στην ουσία οι προγραμματιστές μας και οι σχεδιαστές, είναι 39 άτομα. Εντάξει, το δεύτερο είναι customer support, μάλλον το πρώτο είναι customer support με 60 άτομα. Έχουμε και 4 σκυλιά. Αυτό είναι στο περίπου και ένα χρυσό ψαρό στο Βουκουρέστι. Είναι κάποια έτσι πολύ βασικά πράγματα για το industry στο οποίο κινούμαστε. Γενικά, ο online τουρισμός, το περίεργο είναι ότι παρόλο που είναι ένα από τα πρώτα business models που ανακαλύφθηκε στο ίντερνετ, δηλαδή οι πρώτοι ανταγωνιστές μας, οι μεγάλοι παίχτες του εξωτερικού αυτή τη στιγμή, ας πούμε, Expedia κτλ. Ιδρυθήκαν μέσα τέλη των 90s. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο, είναι μια αγορά η οποία παραμένει να είναι πολύ fragmented, δηλαδή σχεδόν σε όλες τις χώρες παραμένει να έχουμε τοπικούς leaders. Δηλαδή στην Πολωνία, άμα δει κανείς, είναι μια εταιρεία πολωνική που είναι leader. Στη Ρουμανία είναι μια εταιρεία ρουμάνικη που είναι leader. Στην Ελλάδα υπάρχει η Air Tickets που είναι leader στην Ελλάδα. Στη Ρωσία πάλι κάποιος... Δηλαδή, είναι πάρα πολύ fragment. Δεν υπάρχει κάποιος παίχτης που ξεκάθαρα είναι νούμερο ένα σε μια ολόκληρη περιοχή. Εμείς αυτό που είδαμε είναι κοιτάξαμε κάποιες περιοχές που ήταν ακόμα πιο σπασμένες, ας πούμε, σε δύο, που ήταν η Νοτιοανατολική Ευρώπη, που για μας είναι και το strategic focus. Και είδαμε ότι εκεί πέρα μπορούμε να παίξουμε ένα πολύ dominant ρόλο σε όλη την περιοχή, ότι μπορούμε να γίνουμε νούμερο ένα, όχι ίσως στη κάθε χώρα συγκεκριμένη, αλλά σαν παίχτης σε όλη την εποχή, σε όλη την περιοχή, μπορούμε να γίνουμε ο μεγαλύτερος παίχτης σε αυτή την περιοχή. Γενικότερα, προφανώς, είναι και ένα industry που εντάξει, έχει πάρα πολύ μεγάλους τύρους, όπως βλέπετε, 380 δις το 2012 και πάει να πιάσει 525 δις το 2016. Εντάξει, γενικότερα είναι μια δουλειά που θέλει μεγάλους όγκους. Δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να επιβιώσει κάποιο μικρό startup. Είναι μια δουλειά που θέλει μεγάλους όγκους και μεγάλους παίχτες, αλλιώς δεν μπορεί να είναι κερδοφόρο. Αυτό είναι λίγο ένα γράφημα που βλέπετε ότι ακόμα παγκοσμίως το 69% των εισιτηρίων κλείνεται offline, άρα υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο potential παγκοσμίως για αυτό το business, παρόλο που είναι τόσο παλιό. Εδώ θα σας παρουσιάσω λίγο αυτά, είναι λίγο τα key milestones που είχαμε, έτσι, που θεωρώ εγώ, στην ιστορία της εταιρείας μας. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι η λόγη, δηλαδή, που... Τελικά βρήκαμε φέτος κάποιους επενδυτές και αποφασίσαμε κιόλας να πάρουμε κάποια χρήματα. Αυτό είναι η στρατηγική μας γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2014 δεν ήμασταν κερδοφόροι σαν εταιρεία. Δηλαδή τα πρώτα 8 χρόνια της λειτουργίας μας ήμασταν ζημιογόνοι κάθε χρόνο.
Το οποίο βέβαια ήταν και μια απόφαση μας μερικώς. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο γρήγορα κερδοφόροι, αλλά λέγαμε ότι θέλουμε να επενδύσουμε και να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Δηλαδή, επενδύαμε πιο πολύ στο growth, επειδή καταλάβαμε ότι μόνο σαν μεγάλος παίχτης έχει νόημα αυτό το πράγμα σε αυτό το industry. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που είμαστε κερδοφόροι, ήδη το πρώτο εξάμηνο είναι κερδοφόρο για μας. Αυτά είναι έτσι κάποιοι λόγοι που θεωρώ εγώ ότι είναι σημαντικοί για την ανάπτυξή μας. Δηλαδή, εντάξει, okay, το πρώτο είναι πολύ τεχνικό, πολύ related στον κλάδο μας. Τα GDS είναι συστήματα κρατήσεων στην ουσία, που εμείς δουλεύουμε, υπάρχουν τρία παγκοσμίως, εμείς δουλεύουμε και με τα τρία. Εντάξει, νομίζω ότι από τα πιο βασικά πράγματα σίγουρα είναι ότι εξ αρχής επενδύσαμε σε in-house IT. Νομίζω αυτό ήταν πάρα πολύ βασικό για μας. Αυτό μας έκανε πολύ πιο flexible από τον ανταγωνισμό μας. Αυτό μας επέτρεψε να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι, να κάνουμε adapt καλύτερα σε τοπικές χώρες, να βάλουμε τοπικούς τρόπους πληρωμής, να βάλουμε τοπικά προϊόντα αν χρειαζόταν κτλ. Και αυτό τελικά μας βοήθησε να πάρουμε και κάποια επένδυση στην Ελλάδα. Πρόσφατα, πριν 1,5 μήνα, πήραμε μια επένδυση από 2 VC funds στην Ελλάδα, η οποία ήταν 3,5 εκατομμύρια. Ήταν από την Lyconos Jeremy και την Odyssey Venture Partners. Ήταν η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι τώρα από Jeremy Funds. Και εντάξει, τα λεφτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορα πράγματα. Επένδυση σε τεχνολογία, επέκταση σε κάποιες αγορές ακόμα, να πάρουμε κάποια καλύτερη θέση σε κάποιες χώρες και γενικότερα προσπαθούμε κιόλας να παίξουμε κάποιο ρόλο σε αυτό που λέμε consolidation της αγοράς, να αγοράσουμε κάποιους παίχτες στην ευρύτερη περιοχή η οποία μας ενδιαφέρει. Αυτό ήταν από μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ναι, νομίζω ότι εμείς τότε ήμασταν πάρα πολύ naïf. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι το να είσαι naïf βοηθάει κιόλας. Επειδή αν ξέρεις πόσο δύσκολο και πόσο προβληματικό θα γίνει όλο αυτό, δεν θα το κάνεις ποτέ. Εμείς είχαμε ένα πολύ έτσι, naïf business plan, το οποίο έλεγε ότι θα χρειαστούμε 40.000 ευρώ. Βάλαμε 20.000 ο Κριστόφ και 20.000 εγώ. Αυτά τα λεφτά βέβαια δεν φτάσαν ποτέ. Ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές τα πρώτα χρόνια, αλλά κάπως τα καταφέραμε πάντα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ένα από τα άλλα πράγματα που ήταν πολύ σημαντικό σε εμάς ότι δεν τα βάλαμε ποτέ κάτω. Δηλαδή, πάντα προσπαθούσαμε, πάντα παλέψαμε και είχαμε φτάσει σε πολύ extreme καταστάσεις κάποιες χρονιές και σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή, θυμάμαι στιγμές που χρωστάγαμε σε κάποιους προμηθευτές μας υπέρογκα ποσά που δεν ήξερα ποτέ, ας πούμε, πώς θα τα ξεπληρώσουμε κτλ. Αλλά πάντα πηγαίναμε, μιλάγαμε και βρίσκαμε λύσεις. Δηλαδή, δεν εξαφανιζόμασταν, ήμασταν πάντα εκεί. Πάντα καταλαβαίναν και οι υπόλοιποι ότι εντάξει, είμαστε σοβαροί με την έννοια του ότι δεν θα εξαφανιστούμε και θα πάμε κάπου, αλλά θα το συνεχίσουμε και θα παλέψουμε κτλ. Και δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό στην ουσία χρηματοδοτήσαμε την ανάπτυξή μας μέσω προμηθευτών, η αλήθεια είναι. Το καλό όμως που είχαμε εμείς, ότι παρόλο που ήμασταν startup, είχαμε πολύ ξεκάθαρο monetization model. Δηλαδή, αντιθέτως με άλλα startups που okay, ξεκινάνε και στην ουσία δεν έχουν κάποια monetization model. Ήμασταν ένα πολύ απλό business model, πολύ transactional, ας πούμε. Δεν ήμασταν κάτι πολύ περίπλοκο που λέγαμε ότι okay, θα το ψάξουμε στην πορεία πώς θα βγάλουμε λεφτά κτλ. Γιατί ήμασταν, δηλαδή, από την πρώτη εβδομάδα που είχε βγει το site, είχαμε κρατήσει. Άρα μπορούσαμε να κινηθούμε με τα χρήματά μας. Ναι. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω το επίπεδο της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Okay, εντάξει, καταρχήν η γραφειοκρατία το 2005 που ήρθα τουλάχιστον ήταν αρκετά δύσκολη για μας. Εντάξει, είχαμε κάνει και εμείς κάποια λάθη. Είχαμε ξεκινήσει, επειδή ξεκινήσαμε από τη Γερμανία στην ουσία να το στείλουμε, είχαμε δημιουργήσει μια αγγλική limited εταιρεία
Και είχαμε ένα λογιστή που δεν μας τα έλεγε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα και έλεγε εντάξει να δημιουργήσουμε ένα υποκατάστημα άλλο δαπείς. Ήταν περίπλοκο αρκετά. Νομίζω όμως ότι εντάξει, ήταν και λίγο λάθος δικό μας. Δηλαδή πηγαίναμε και κάναμε κάποια πράγματα επειδή τα ξέραμε πολύ καλά και δεν είχαμε ας πούμε καλούς consultants, θες να το πεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, πηγαίναμε στην εφορία και στην έναρξη που πρέπει να ορίσεις, ας πούμε, το αντικείμενο της εταιρείας. Εμείς επιμέναμε ότι είμαστε αξιωτικό γραφείο στο ίντερνετ και θα πουλάμε μέσω διαδικτύου. Προφανώς αυτό στην εφορία το 2005 δεν το καταλάβαινε κανείς. Δηλαδή, σου λέγανε τι θα πουλάς μέσω ίντερνετ, δεν υπάρχει τέτοιος σκοπός κτλ. Αν ήμασταν λίγο πιο pragmatic τότε, θα λέγαμε ότι ήμασταν ταξιωτικό γραφείο, επειδή αυτό ήμασταν. Ότι πουλάγαμε μέσω ίντερνετ τελικά είναι απλά ένα κανάλι διανομής. Δεν παίζει ρόλο στο βασικό σου business. Αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα τα δυσκολέψαμε κι εμείς. Απ' την άλλη, εντάξει, λέω ότι η γραφειοκρατία είναι κάτι καλό, αλλά εγώ θεωρώ ότι το ότι κάτι είναι δύσκολο, είτε γραφειοκρατικά, είτε τεχνικά, ή κάτι τέτοιο, που και που σου δίνει κάποια benefits, επειδή εγώ έλεγα πάντα, αν ας πούμε, κάποιοι γινόντουσαν demotivated ή αρχίζαν και λέγανε δεν θα τα καταφέραμε. Εγώ πάντα έλεγα αν ήταν εύκολο, θα το είχαν κάνει άλλοι πριν από εμάς. Δηλαδή, ο λόγος που εμείς το 2005 μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο είναι επειδή δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει άλλοι. Το εύκολο το κυνηγάνε πολύ. Τώρα για την άλλη ερώτηση. Εντάξει, η αλήθεια είναι και εγώ νομίζω πάντα ότι είμαστε από άποψη γραφειοκρατίας, είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πέρσι που πήγαμε στη Βραζιλία είδαμε ότι εντάξει, η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος. Είναι άλλο πράγμα τελείως. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Νομίζω είναι. Εντάξει, μπορεί σε κάποια χρόνια να λέω το ίδιο όπως λέω τώρα για το 2005, όταν έχω μάθει καλύτερα πώς λειτουργεί το βραζιλιάνικο σύστημα και ξέρω, αλλά μόνο και μόνο ας πούμε ένα έμβασμα από εδώ, τη μαμά εταιρεία στη Βραζιλία. Δεν είναι κάτι που λειτουργεί όπως ένα κανονικό έμβασμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέχρι και στη Ρωσία να στείλουμε λεφτά είναι εύκολα. Εκεί πέρα online δεν υπάρχει προφανώς. Πρέπει να πας στο κατάστημα, συμπληρώνεις 3 σελίδες χαρτί για να στείλεις από εδώ πέρα εκεί. Πρέπει να έχεις κάποιον εκεί πέρα που. Κάποιον broker που στην ουσία σου φιξάρει την ισοτιμία. Πρέπει τα λεφτά να τα δηλώσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Και όταν κάναμε το capitalization, δηλαδή τα αρχικά χρήματα της εταιρείας στη Βραζιλία, έπρεπε να στείλουν 50.000 ευρώ. Τα 50.000 ευρώ αυτά χάθηκαν στην πορεία. Για 3 εβδομάδες τα ψάχναν στο τραπεζικό σύστημα της Βραζιλίας και όταν τα βρήκανε ήταν 200 ευρώ λιγότερα. Τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ, αλλά δεν επιμείναμε να τα βρούμε κιόλας. Αλλά ήταν. Δηλαδή, νομίζω ότι τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε εδώ πέρα. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, εκεί και όλος ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί σαν ένας δημόσιος τομέας. Οι δυσκολίες είναι απίστευτες στα πάντα. Και το άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο είναι δύσκολα, είναι πανάκριβα τα πάντα. Χωρίς κανένα λόγο. Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα μπορούσαμε να το είχαμε καταφέρει ίσως και αλλιώς. Δηλαδή, η Air Ticket, ας πούμε, που είναι ανταγωνιστής μας, που είναι νούμερο ένα εταιρεία στην Ελλάδα, δηλαδή, είχε μια πάρα πολύ επιτυχημένη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι για τα βήματα του εξωτερικού που κάναμε από το 10 και μετά, μας βοήθησε πάρα πολύ και αυτό μας βοήθησε και όλα σαν συνολική εταιρεία να μεγαλώσουμε πολύ και να είμαστε και μεγαλύτεροι από την Air Tickets τώρα. Η οποία νομίζω ότι είναι αναλόγως. Δηλαδή νομίζω ότι βοηθάει. Βέβαια και εκεί θα μπορούσα να σας πω ότι για το πάμε διακοπές είναι πάρα πολύ επιτυχημένο στο εξωτερικό, ίσως και λίγο πιο επιτυχημένο από εμάς. Δηλαδή αυτοί είναι οι δύο βασικοί παίχτες που είχαμε, που όλη αυτή την πορεία, δηλαδή από το 2005 μέχρι και σήμερα είμαστε ανταγωνιστές εμείς οι τρεις. Δεν ξέρω αν μας. Εγώ πιστεύω μας βοήθησε. Εγώ βλέπω όμως ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που δεν το είχαν. Άρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό ήταν που μας έκανε να είμαστε επιτυχημένοι. Δηλαδή υπήρχαν άλλοι που είναι επιτυχημένοι και αυτοί χωρίς να είχαν αυτό.
Θα συμφωνήσω. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν σημαντικό για μας να έρθουμε στην Ελλάδα σαν πρώτο βήμα, αλλά αυτή τη στιγμή όλο το business το τρέχουμε από την Αθήνα. Δηλαδή, έχουμε μεν και ένα γραφείο στο Βουκουρέστι που έχει κάστρο. Εντάξει, το Βουκουρέστι είναι μεγάλο, έχουμε 50 άτομα στο Βουκουρέστι. Αλλά η Βραζιλία είναι μικρή, δηλαδή είναι 3 άτομα και όλες οι άλλες χώρες τρέχουν από την Αθήνα. Στην Αθήνα είμαστε 110 άτομα περίπου. Δηλαδή, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα για να ξεκινήσουμε στην ουσία, ναι, ήρθαμε εδώ πέρα, εγκαταστηθήκαμε εδώ πέρα. Όταν όμως κάναμε τα πρώτα βήματα και στην Πολωνία κτλ., αυτό είδαμε και νομίζω αυτό ήταν και βασικό στοιχείο της δικιάς μας δουλειάς και γιατί το έκανε πιο εύκολα ίσως από άλλες δουλειές το να επεκταθούμε στο εξωτερικό. Επειδή αν έπρεπε να στείλουμε physical goods, δηλαδή ξέρω, υπολογιστές, τηλεοράσεις κτλ. Στους πελάτες μας, νομίζω ότι η έδρα στην Ελλάδα θα ήταν τεράστιο πρόβλημα και όντως θα έπρεπε να είχαμε τοπικές εταιρείες σε όλες τις αγορές, αποθήκες κτλ. Όλο. Εντάξει, αλλά είμαστε μια υπηρεσία. Έχουμε, όπως είπατε, τους ίδιους προμηθευτές, τα ίδια πράγματα. Οι αεροπορικές όλες. Όλες οι αεροπορικές. Ναι. Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Ναι. Κοίταξτε, εντάξει, προφανώς οι ανταγωνιστές μας είναι ανταγωνιστές. Απ' την άλλη, έχουμε όμως και μια καλή σχέση μεταξύ μας. Δηλαδή, νομίζω ότι, καταλαβαίνουμε. Αλλά υποστηρίζομαστε, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποια βασικά θέματα, ίσως κρατικά, νομικά κτλ., ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε βρει έναν τρόπο να. Και νομίζω ότι ο καθένας έχει μια εκτίμηση για τον άλλον σε εμάς. Δηλαδή, ειδικά επειδή ανταγωνιζόμαστε τόσα χρόνια, δηλαδή 9 χρόνια γνωριζόμαστε πλέον. Τώρα με τους προμηθευτές, προφανώς ο καθένας προσπαθεί από εμάς να ανακλείσει την καλύτερη συμφωνία και το καλύτερο deal. Εκεί πέρα υπάρχει σαφές ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα, εντάξει, υπάρχει και κάποιος τέταρτος παίχτης, αλλά θεωρώ ότι είμαστε τρεις βασικές τουλάχιστον από παλιά εταιρείες. Και εντάξει, προφανώς στο εξωτερικό είναι πάλι άλλοι ανταγωνιστές. Δηλαδή, στην κάθε χώρα αντιμετωπίζουμε άλλους ανταγωνιστές κτλ. Εντάξει, γενικότερα όμως υπάρχει κάποιο κλίμα επικοινωνίας σε κάποια και συνεργασία σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Για παράδειγμα, ο δικός μας κλάδος χάνει πάρα πολλά λεφτά σε απάτες με πιστωτικές κάρτες. Άρα, αυτό είναι ας πούμε, ένα ζήτημα που επειδή το αντιμετωπίζουμε όλοι. Ας πούμε, όταν πάμε να μιλήσουμε με τη Visa ή τη Mastercard και τα λοιπά, ή με τις αεροπορικές, δηλαδή, είμαστε οργανωμένοι πιο θεσμικά και οι ανταγωνιστές μας και οι αεροπορικές μαζί μας, βασικά, επειδή και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα στα sites τους. Σε κάποια θέματα υπάρχει κάποια συνεργασία και κάποια, προφανώς, καθαρός ανταγωνισμός. Ωραία. Ας πούμε πρώτα στα κριτήρια. Τα πρώτα βασικά κριτήρια ήταν ότι κοιτάξαμε, στην ουσία το 2010 λέγαμε ότι έτσι όπως βρήκαμε την Ελλάδα το 5, που δεν υπήρχε κάποιος clear και dominant player, ανταγωνιστής, μήπως υπάρχουν και άλλες τέτοιες χώρες ακόμα. Και επειδή γενικότερα δεν ξέραμε πώς είναι το να ανταγωνίζεσαι στο εξωτερικό και όλα αυτά που περιέγραφα πριν, επειδή και εμείς έχουμε αυτόν τον φόβο, εντάξει, προφανώς δεν πήγαμε σε δυτικές χώρες κατευθείαν. Δηλαδή τώρα το Γερμανία, Αγγλία κτλ. Το θεωρούσαμε ας πούμε, απαγορευτικές χώρες. Και το φοβόμασταν, ας το πούμε έτσι. Ναι, και επίσης βλέπαμε ότι μάλλον θα μας ήταν πιο εύκολο, δεν υπήρχαν τόσο ξεκάθαροι παίχτες μεγάλοι στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Άρα είπαμε ότι, ποιες χώρες εδώ πέρα έχουν έτσι ένα καλό πληθυσμό. Πολωνία έχει 40 εκατομμύρια, Ρουμανία 20, Ρωσία 100, δεν θυμάμαι, 100, πόσο, 150.
Άρα κοιτάξαμε Τουρκία 70, κοιτάξαμε λίγο ποιες χώρες είναι μεγάλες. Μετά προφανώς κοιτάξαμε και λίγο πόσοι χρήστες ίντερνετ υπήρχαν. Εντάξει, για μας πολύ σημαντικό και, η χρήση της πιστωτικής κάρτας, επειδή εμείς δεν έχουμε όπως ας πούμε, τα φυσικά αγαθά ας πούμε, που στέλνονται, που υπάρχει το cash on delivery, ας πούμε, που πληρώνεις στον courier. Άρα αυτά ήταν κάποια βασικά στοιχεία. Βέβαια, απ' την άλλη, λέγαμε ότι ίσως δεν είναι και τόσο σημαντικά αυτά τα στοιχεία, κάποια. Καλά, προφανώς ήταν και λίγο τύχη, ήταν και λίγο trial and error. Είχαμε κάποιες χώρες που, μέχρι και η Πολωνία, ας πούμε, παρόλο που θεωρώ ότι πάει καλά και έχουμε μια καλή θέση, θεωρώ ότι για το μέγεθος της αγοράς, ο τζίρος που κάνουμε είναι πάρα πολύ χαμηλός. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλός. Το ίδιο και η Τουρκία. Αλλά είναι χώρες που πιστεύω ότι θα αναπτυχθούν ακόμα. Δηλαδή, νομίζω ότι και το 2005, αν κοιτάγαμε τα ξεκάθαρα νούμερα της Ελλάδας, δηλαδή χρήστες ίντερνετ, εντάξει, και η χρήση πιστωτικής κάρτας είναι ψηλή. Αλλά ξεπληθυσμό 10 εκατομμύρια. Δεν θα έλεγε κανείς, εντάξει, ποιο λόγο να πάει κάποιος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξεκινήσει αυτό το business εδώ πέρα. Την άλλη όμως, νομίζω ότι αυτό που άλλους τους αποτρέπει είναι και μια ευκαιρία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και επίσης νομίζω ότι είναι μια καλή αγορά να δοκιμάσουμε κάτι. Ήταν μικρή, δεν ήταν τόσο μεγάλη. Και νομίζω ότι επίσης το περίεργο στην Ελλάδα ήταν ότι παρόλο που ήταν μια μικρή αγορά, αναπτυχθήκαμε κάπως παράλληλα τρεις παίχτες τελικά. Και για τρεις παίχτες σίγουρα η Ελλάδα ήταν μικρή χώρα. Και επειδή υπήρχε ένας πολύ έντονος ανταγωνισμός, ειδικά τα πρώτα χρόνια, επειδή ήμασταν όλοι μόνο στην Ελλάδα, ήμασταν όλοι focused στην Ελλάδα και σκοτωνόμασταν μεταξύ μας τότε, νομίζω ότι ήταν μια αδιέξοδο για μας, όχι μόνο της κρίσης, αλλά και από αυτόν τον ανταγωνισμό το εξωτερικό. Επειδή δεν μπορούσαμε δηλαδή και οι τρεις να επιβιώσουμε στην Ελλάδα σε μια τόσο μικρή χώρα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπει κανείς και πολύ συχνά στη Γερμανία. Δηλαδή, στη Γερμανία θα δει κάποιες τεράστιες εταιρείες, πολυεθνικές. Πολλές φορές υπάρχουν δύο στο ίδιο χωριό. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό τους έκανε πιο ανταγωνιστικές τελικά και πιο successful. Δηλαδή, αν δει κάποιος την Adidas, με την Puma έχουν μια απόσταση 1 χιλιόμετρο τα κεντρικά τους. Είναι σε ένα χωριό στη Γερμανία. Αν κοιτάξει κάποιος την αυτοκινητοβιομηχανία, είναι όλοι στην Νότια Γερμανία, ας πούμε, σε έναν άξονα 200 χιλιόμετρων, είναι όλες οι γερμανικές εταιρείες. Νομίζω ότι αυτό το σε ένα μικρό σημείο πολλοί ανταγωνιστές τελικά κάνουν εταιρείες πιο ανταγωνιστικές και πιο δημιουργικές ίσως να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, επειδή είχαν πολύ μεγάλες αναπτύξεις, είχαν πολύ μεγάλο growth κάθε χρόνο, καταφέρναμε και να χρηματοδοτηθούμε στην ουσία από το τζίρο μας και από τους προμηθευτές μας για πολύ μεγάλο βαθμό. Και πάντα θεωρούσαμε ότι θέλουμε να φτάσουμε κάποιο σημείο μέγεθος για να πάρουμε χρηματοδότηση και να αναπτυχθούμε περιττέρω. Άρα το θέμα αυτό το κοιτάζαμε γενικότερα τα τελευταία 2 χρόνια. Θεωρώ ότι για το μέγεθός μας τα 3,5 εκατομμύρια μάλλον είναι μικρά, είναι πολύ λίγο, είναι μικρό ποσό. Η αλήθεια είναι ότι το κάναμε και όλα, δηλαδή παρόλο που μιλάμε και συνεχίζουμε και μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό και είμαστε σε διάφορα στάδια συζητήσεων, γενικότερα προσπαθούμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα για να κάνουμε κάποιες εξαγορές. Η αλήθεια είναι ότι ίσως η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν λίγο εύκολα για μας να πάρουμε τα λεφτά. Δηλαδή, είμαστε μία από τις 3 μεγαλύτερες e-commerce εταιρείες της Ελλάδας. Έχουμε δείξει, αυτό που έδειξα πριν, ότι okay, μπορούμε να μεγαλώσουμε το business. Έχουμε δείξει τα τελευταία 9 χρόνια ότι κάθε χρόνο μεγαλώνουμε. Έχουμε δείξει ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Και εφόσον υπήρχαν αυτά τα 70-80, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι, εκατομμύρια ευρώ που έχουν τα Jeremy Fund, είδαμε ότι θεωρούμε ότι θα είναι σχετικά εύκολα για μας να πάρουμε κάποια επένδυση. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα όχι. Είπα το συνολικό τζίρο μας, το 2013. Στην Ελλάδα δεν το ξέρω και απ' έξω 100%. Συνολικός μας τζίρος ήταν το 13-15 εκατομμύρια, ενώ η αξία των εισιτηρίων που πουλήσαμε ήταν 206 εκατομμύρια. Παραμένει στην Ελλάδα.
Okay. Η πρώτη συζήτηση για χρηματοδότηση, επειδή όπως είπα και πριν, εντάξει, είδαμε πολύ δύσκολες χρονιές, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Εγώ θυμάμαι μία πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, νομίζω το 7 ή το 8, που δεν είχα ούτε 5 ευρώ να πάρω ένα ταξί να βγω. Τότε όμως εγώ δεν. Όχι, εντάξει, ήταν μια κατάσταση που ήταν δραματικές οι καταστάσεις. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα κάποιες χρονιές. Σε κάποια φάση είχαμε και μια εποχή που αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Τα συμφωνήσαμε όλους τους υπάλληλους να τους μειώσουμε τους μισθούς. Τα ανεβάσαμε μετά από ένα εξάμηνο πάλι. Είχαμε πολλές δυσκολίες κι εμείς. Δεν ήταν εύκολα. Και είχαμε βρει και κάποια χρηματοδότηση, αλλά ήταν πολύ μικρή. Ήταν περίπου 300.000 ευρώ, νομίζω το 9 ήταν αυτό. Τους οποίους όμως τους εξαγοράσαμε μετά. Πάλι δηλαδή πήραμε πίσω τα ποσοστά. Η έδρα μας, δεν μας έχει ζητηθεί να μεταφέρουμε την έδρα μας. Είναι ξεκάθαρο ότι για κάποιους επενδυτές του εξωτερικού, κάποια VC funds, είναι πολύ δύσκολο να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δύσκολο, για κάποιους απογορεύεται από το καταστατικό τους. Δηλαδή ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να επενδύσουν εδώ πέρα. Το οποίο όμως εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα οπωσδήποτε, με την έννοια του ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμείς μέσω της φυγατρικής, δηλαδή με κάποια funds που μιλάμε ακόμα, που έχουν ένα τέτοιο προβληματισμό, ήταν πολύ εύκολο το να βρούμε τη λύση. Δηλαδή, αυτοί μας λέγανε: OK, αντί να τα δώσουμε στη μαμά εταιρεία, θα τα δώσουμε στη φυγατρική στη Ρουμανία και από τη φυγατρική θα περάσουν μπροστά πάνω στη μαμά εταιρεία. Αυτό που θέλω να πω είναι: λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, είναι το να ιδρύσει κάποιος μια αγγλική limited, ας πούμε, και να το κάνει κάπως έτσι. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μεταφέρεις την έδρα σου πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι γίνεται και χωρίς. Και για μας γίνεται και μέχρι τώρα και δεν έχουμε και σκοπό μέχρι στιγμής να μεταφέρουμε την έδρα. Εντάξει, νομίζω ότι και αυτό ήταν λίγο trial and error σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντως, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Δηλαδή, για μένα νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι το να κάνεις marketing χωρίς να κάψεις υπέρογα το ποσά. Δηλαδή, το να φέρεις χρήστες, ας πούμε, με έναν τρόπο κάπως κερδοφόρα, τουλάχιστον αν όχι στην πρώτη κράτηση, τουλάχιστον στη δεύτερη. Εκεί άλλαξαν πολλά. Ξεκινήσαμε σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό από Google AdWords, το οποίο ήταν ένας τρόπος το 2005 που δεν υπήρχαν, επειδή είναι ένας μηχανισμός στην ουσία σαν πληστηριασμό, σαν auction mechanism. Είναι και όσο περισσότεροι ανταγωνιστές υπάρχουν, τόσο ακριβότερα γίνεται. Τότε δεν υπήρχαν πολλοί, άρα ήταν λίγο εύκολο και φθηνά και ήταν τρόπος, ναι, σχετικά εύκολος. Ήταν ένας τρόπος τέλος πάντων να φέρουμε κόσμο στο site. Προφανώς κάναμε άλλα διάφορα πράγματα στο ενδιάμεσα κλασικά του online marketing, είτε αυτό λέγεται newsletter, είτε αυτό λέγεται συνεργασίες, είτε αυτό λέγεται affiliation. Ήμασταν για παράδειγμα όταν ξεκίνησε η Linkwise, το affiliate network, το μεγαλύτερο affiliate network της Ελλάδας. Τα παιδιά, ας πούμε, όταν παρουσιάσαν την ιδέα στο Open Coffee, πριν καν υπάρχουν σαν εταιρεία, ήμασταν οι πρώτοι που πήγαμε κατευθείαν εκεί πέρα και λέγαμε: παιδιά, θέλουμε να συνεργαστούμε. Ήμασταν δηλαδή πριν ιδρύσουν την εταιρεία, είχαμε ήδη υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους, θα ήμασταν ο πρώτος πελάτης τους. Εντάξει, πάντα ψάχναμε και ακόμα νομίζω ότι αλλάζουν και οι τρόποι διαφήμισης. Πρέπει να δοκιμάσει ο καθένας, πρέπει να δοκιμάσει τη λειτουργική και το προϊόν του. Δεν λειτουργούν τα πάντα για όλα τα προϊόντα. Το δικό μας προϊόν, ας πούμε, έχει μια δυσκολία ότι δεν είναι ένα προϊόν που κάποιος αγοράζει με μεγάλη συχνότητα. Περισσότεροι, τουλάχιστον, εντάξει, ειδικά στην Ελλάδα που ας πούμε, τα οικονομικά δεν είναι τόσο εύκολα, εντάξει, ταξιδεύουν μια φορά το χρόνο, θα κλείσουν. Δύο. Εντάξει, ένα site, ας πούμε, που ασχολείται με delivery φαγητού, μπορεί να έχει ένα πελάτη σχεδόν κάθε μέρα ή τρεις φορές την εβδομάδα. Έχει ένα τελείως διαφορετικό frequency, ας πούμε, και νομίζω ότι πάνω σε αυτό πρέπει να βαθιστεί κάποιος και τη στρατηγική του, το marketing και πώς επικοινωνεί με τους πελάτες του. Ναι. Και νομίζω ότι
Ήταν. Εντάξει, το όνομα δεν ξέρω. Ναι, μπορεί. Αλλά νομίζω ότι τότε δεν είχαμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και ήταν κάτι έτσι λίγο πιο πρωτοπόρο. Δεν υπήρχαν και τόσες πολλές επιλογές να κλείσουμε τα ακτοπλοϊκά, επειδή ξεκινήσαμε τα ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα. Έχουμε πελάτες, ας πούμε, από το 2005 μέχρι και τώρα, που κλείνουν, το 2006 μέχρι και τώρα, κλείνουν ακόμα τα ακτοπλοϊκά μαζί μας. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν κλείσει ποτέ αεροπορικό. Τα αεροπορικά μπορούν να τα κλείνουν από ανταγωνιστές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λίγο. Εντάξει, όλα πιστεύω ότι παίζουν ρόλο. Το πώς επικοινωνείς, το πότε ξεκινάς σε μια αγορά, σε τι κατάσταση είναι αυτή η αγορά, τι ανταγωνισμός υπάρχει. Όλα παίζουν κάποιο ρόλο. Νομίζω ότι επειδή το business model μας είναι αρκετά βασισμένο στο αεροπορικό εισιτήριο, ένα πράγμα καταρχήν θα μπορούσε να είναι απλά μια εξαγορά κάποιου ανταγωνιστή μας. Δεν λέω στην Ελλάδα, μπορεί να είναι κάπου στην Ευρώπη. Να πούμε ότι στη Ρουμανία, για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος τοπικός παίχτης, έχει ένα πολύ καλό position σε αυτήν την αγορά και τον αγοράζουμε. Μπορούσε να είναι αυτά. Δεν ξέρω αν τα λεφτά αυτά θα φτάσουν για κάτι τέτοιο, αλλά θεωρητικά λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αυτό που θα κοιτάζαμε, γενικότερα και όχι θα κοιτάζαμε, αυτό που κοιτάμε, και κοιτάμε και κάποια startups αυτή τη στιγμή πιο μικρά, και τα δύο, πιο συγκεκριμένα κοιτάμε κάποιο στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, είναι πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Το αεροπορικό εισιτήριο έχει κάτι κακό. Το αεροπορικό εισιτήριο είναι ένα σχεδόν commodity product, θα έλεγα. Δηλαδή δεν υπάρχει πολύ εύκολος τρόπος εκτός της τιμής να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό σου. Λίγο ή πολύ έχουμε όλες τις ίδιες πτήσεις. Άρα για να μπορείς, ας πούμε, να προσφέρεις κάτι παραπάνω στον πελάτη σου, ή πρέπει να εμπλουτίσεις κάπως αυτή την εμπειρία, ή τουλάχιστον πρέπει να έχεις κάποιο πολύ καλύτερο service μετά. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι τέλος πάντων εκεί πέρα να βρούμε κάποιους τρόπους να διαφέρουμε, ας πούμε, από τον ανταγωνισμό μας. Πολλά πράγματα βασίζονται και σε mobile κανάλια που κοιτάμε. Νομίζω ο κύριος εκεί πίσω ήτανε. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ακτοπλοϊκή αγορά ήταν μια αρκετά δύσκολη αγορά. Με την έννοια του ότι δεν υπήρχε και καλό σύστημα, δηλαδή δεν υπήρχε καλή τεχνική υποδομή ούτε των ακτοπλοϊκών, ούτε του μοναδικού συστήματος που υπάρχει. Επειδή ένα σύστημα είναι ένα μονοπόλιο η ακτοπλοϊκή, ένα σύστημα κατήσεων υπάρχει. Μέχρι και τώρα υπάρχουν εκεί πέρα τεχνικά θέματα και constraints, δηλαδή πολλά πράγματα που ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή δεν τα καταλαβαίνει και τσαντίζεται και λέει γιατί λειτουργεί αυτό έτσι, γιατί αποτυχαίνει αυτή η κράτηση και όλα αυτά. Δυστυχώς βασίζονται στην παλιά τεχνολογία που υπάρχει στις ακτοπλοϊκές. Δηλαδή είναι προβλήματα που δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να τα λύσουμε. Απ' την άλλη και αυτό νομίζω πάλι ότι είναι κάτι που σε κάνει δημιουργικό. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι κάτι καλό. Γενικότερα. Νομίζω ότι μαθαίνεις πολλά από τις δυσκολίες και γίνεσαι δημιουργικός από τις δυσκολίες. Και εσύ, νομίζω, μια ερώτηση. Μιλάμε για πάρα πολλά δεδομένα και μιλάμε για big data. Χρειάζεται κάτι μηχανές, προφανώς. Τεχνικά μπορεί να χρησιμοποιήσεις για big data. Καταρχήν, στηριζόμαστε σε κάποια. Και στα τρία συστήματα κρατήσεων που υπάρχουν παγκοσμίως. Είναι τρεις εταιρείες, Amadeus, Sabre και Travelport. Αυτά είναι τα βασικά συστήματα κρατήσεων. Από εκεί και πέρα, Big Data είναι σίγουρα πολύ μεγάλο topic και για μας. Έχω κάνει κάποιες παρουσιάσεις για το θέμα. Εγώ πιστεύω ένα από τα success factors
ή θα είναι ένα από τα success factors μας στο μέλλον. Έχουμε ένα τμήμα business intelligence, business analysis. Τώρα, σε πιο ξεκάθαρα, ας πούμε, tools, χρησιμοποιούμε... συζητάμε για χάνα αυτή τη στιγμή με την SAP που βάλαμε πρόσφατα. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Έχουμε κοιτάξει κάποια Hadoop clusters κτλ. Χρησιμοποιούμε και κάποια πιο παραδοσιακά πράγματα όπως ClickView για visualization. Χρησιμοποιούμε Clover για data warehouse. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που και σε εμάς αναπτύσσεται ακόμα. Τώρα προσλάβαμε κάποιον που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, που νομίζω είναι ένα πολύ καλό profile που θα μανατζάρει όλη αυτήν την ομάδα. Είναι ένα παιδί από την Amazon, που καταφέραμε και τον πείσαμε να έρθει. Ακριβώς. Ναι. Ειδικά το predictive κομμάτι, νομίζω, σε εμάς είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλο optimization στο conversion rate, το πώς φτιάχνουμε το booking process μας, τις τιμές μας κτλ. Έχουμε βέβαια ήδη κάποια predictive κομμάτια, επειδή, όπως είπαμε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι οι απάτες με πιστωτικές κάρτες. Άρα εκεί πέρα ήδη υπάρχει ένα σύστημα. Εντάξει, εκεί δεν είναι πραγματικά big data, αλλά και πάλι είναι μεγάλος όγκος δεδομένων. Εντάξει, εκεί δουλεύουμε με Mongo και κάποιους αλγόριθμους δικούς μας, κάποια κομμάτια που είναι machine learning, ας πούμε, που στην ουσία πρέπει να δώσει ένα score ρίσκου στον καταναλωτή πριν χρεώσουμε την κάρτα, ή το αν θα χρεώσουμε την κάρτα με παραδοσιακό τρόπο ή αν θα την πάρουμε μέσω 3D Secure. Εντάξει, είναι λίγο πολύ τεχνικά θέματα, αλλά υπάρχουν κάποια τέτοια πράγματα που κάνουν. Α, και άλλες ερωτήσεις. Πίσω πρώτα και μετά. Ναι. Σωστά. Ναι. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που θα σε διαφοροποιήσει από ένα startup το οποίο ξεκινάει με την θέληση, αλλά δεν έχει την εμπειρία. Ναι. Και καταρχήν νομίζω ότι το margin ήταν πολύ ξεκάθαρο σε ένα από τα slides. Δηλαδή, αν ας πούμε. Okay. Ας πούμε, από τα 206 εκατομμύρια πωλήσεις που κάναμε, τα 15 είναι τζίρο, δηλαδή αυτό είναι αυτό που σημαίνει από το εισιτήριο, να καλύψεις, όχι ότι ήταν το κέρδος μας, μακάρι να ήταν, με το οποίο καλύπτεις όλα τα έξοδα. Δηλαδή, με αυτά τα 15 εκατομμύρια πρέπει να καλύπτουμε όλη την διαφημιστική δαπάνη μας, όλους τους μισθούς των 163 ατόμων. Άρα, αυτό που μένει είναι όντως πολύ λίγο, ειδικά σε σχέση με αυτό που, ας πούμε, έχουμε σε transactions. Προφανώς, το automation γενικότερα είναι βασικό στοιχείο. Δηλαδή, πρέπει να αυτοματοποιείς διαδικασίες που είναι πολύ manual, ας το πούμε έτσι. Ένας τρόπος από αυτός μπορεί να είναι, τώρα πολύ απλά πράγματα, μια απλή ανάλυση το γιατί σε παίρνουν οι πελάτες σου, δηλαδή το πώς λειτουργεί το τηλεφωνικό σου κέντρο, ποιες είναι οι ερωτήσεις που έχουν, ποιες είναι οι απορίες, ποια είναι τα email που παίρνεις κτλ. Επειδή θεωρητικά, αν το site ή τα email που στέλνουμε ή τα confirmation μας, τα e-tickets μας, θα ήταν πιο σωστά οργανωμένα, δεν θα έπρεπε να έχει απορίες αυτός ο καταναλωτής να μας πάρει. Άρα, είναι τέτοια πράγματα. Προφανώς είναι διάφορα πράγματα σε οργάνωση. Νομίζω ότι κάποιες φορές είναι και σημαντικό να αποδεχτείς τον εαυτό σου ότι ίσως εσύ δεν είσαι αρκετά καλός και πρέπει να φέρεις κάποιον. Εμείς, ας πούμε, πρόσφατα πήραμε ένα καινούριο COO, ο οποίος να μας βοηθήσει με την οργάνωση της εταιρείας. Επειδή, εντάξει, και εγώ, παρόλο που το κάνω 9 χρόνια, είμαι 34 χρονών. Εντάξει, okay, εγώ το ξεκίνησα, εγώ είχα την αρχική ιδέα κτλ. Δεν μπορώ να πω όμως για τον εαυτό μου ότι, okay, είμαι ο expert
του να στήσω από άποψη οργάνωσης, οργανόγραμμα, processes, hierarchies, communication lines, μία εταιρεία. Επειδή η αλήθεια είναι ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, για παράδειγμα, που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο χρόνο, ήταν growth pains. Το να πας από 50 άτομα, 160, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα skills που χρειάζεται η management ομάδα σου και γενικότερα τα άτομα είναι τελείως διαφορετικά ενός startup από ότι είναι μια εταιρεία με 160 άτομα. Ήταν πράγματα που, ας πούμε, ο κόσμος που ήταν πολλά χρόνια μαζί μας, έγινε demotivated, έλεγε εγώ γιατί, ας πούμε, δεν κάθομαι πια με τον Φίλιππο στο ίδιο δωμάτιο και τα λέγαμε μεταξύ μας, γιατί εγώ πρέπει να ζητάω τώρα από κάποιον άλλον άδεια. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και έτσι, ας πούμε, αποφασίσαμε φέτος, ψάχναμε για καιρό και βρήκαμε τώρα ένα άτομο που θεωρούμε ότι ταιριάζει με την κουλτούρα μας και με αυτό που θέλουμε να είμαστε, ο οποίος μας βοηθάει με αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αποδεχτείς που δεν είσαι καλός και να προσπαθείς να βρεις βοήθεια εκεί πέρα. Στην Ελλάδα, έτσι και έτσι, μας έφερε όμως για αρκετά χρόνια, απλά τώρα και εκεί ο ανταγωνισμός είναι αρκετά έντονος. Στο εξωτερικό πολύ, γενικότερα παίρνουμε πολλές κρατήσεις από affiliation. Ένα κομμάτι από αυτό βάζω μέσα και τα sites που κάνουν price comparison, στυλ Kayak, Skyscanner κτλ. Επειδή και αυτά affiliation μοντέλα είναι επί της ουσίας. Και έρχεται, ναι, έρχεται πολύ μεγάλος όγκος από εκεί για μας. Πίσω. Νόμιζα ότι υπήρχε μια ερώτηση. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι είναι από τα hottest topics γενικότερα. Είναι και για μας κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που κοιτάμε γενικότερα. Δυστυχώς τα τρένα είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, όπως και τα κτέλ στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι και τα κτέλ στην Ελλάδα θα ήταν τέλεια να μπορεί να κλείσει κανείς online. Έχει έτσι, το πρόβλημα με τα τρένα είναι ότι στην ουσία οι περισσότερες εταιρείες είναι ακόμα κρατικές. Δηλαδή, η Γερμανία έχει να κάνει με την Deutsche Bahn, στην Γαλλία έχει να κάνει με SNCF. Είναι κάτι κολοσσές επιχειρήσεις που, εντάξει, και εκεί έχει ένα legacy IT σύστημα, πολύ χειρότερο νομίζω από τις ακτοπλοϊκές της Ελλάδας. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες προσπάθειες. Υπάρχει μια εταιρεία αμερικάνικη, η οποία λέγεται Silver Rail, που προσπαθεί όχι να το πουλάει B2C, αλλά να στήσει ένα B2B σύστημα παγκόσμιο με τρένα. Είναι κάτι που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και πολύ πιθανό να ξεκινήσουμε να πουλάμε τρένα το 2015. Γενικότερα, η ιδέα μας είναι, παλιά πουλάγαμε και ξενοδοχεία, το σταματήσαμε φέτος. Η ιδέα μας ήταν να κάνουμε focus στη στρατηγική μας πιο πολύ μπρος στο transportation. Δηλαδή, είδαμε ότι είμαστε καλοί στα ακτοπλοϊκά, είμαστε καλοί στα αεροπορικά. Για ποιο λόγο να μην είμαστε καλοί στα τρένα ή στα λεωφορεία ή οτιδήποτε είναι το μέσο μεταφοράς, επειδή τρένα είναι στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε κτέλ, στην Νότια Αμερική πάλι είναι λεωφορεία. Δηλαδή, όλο το δίκτυο της Νότιας Αμερικής δεν είναι τρένα, είναι λεωφορεία. Είναι σημαντικό μέσο μεταφοράς εκεί πέρα. Άρα, είναι κάτι που κοιτάμε. Ναι. Δουλεύουμε με την Booking.com από τότε που ξεκινήσαμε, που αφήσαμε εμείς να δουλεύουμε τα ξενοδοχεία εμείς οι ίδιοι. Δουλεύουμε με την Booking.com και προσπαθούμε, ας πούμε, στους πελάτες που κλείνουν κάποια αεροπορικά να τους προτείνουμε κάποια ξενοδοχεία της Booking, χρησιμοποιώντας το brand της Booking και κάποια προμήθεια. Ναι, προφανώς. Παίρνουμε κάποια προμήθεια από την κάθε κράτηση. Είναι... Όχι. Όχι στο site μας, το κάνουμε πιο στοχευμένα. Δεν θέλουμε να πουλάμε ξενοδοχεία στο site μας, αλλά ο πελάτης που κλείνει σε εμάς, στο confirmation mail του θα δει κάποιες συγκεκριμένες προσφορές της Booking.com και τέτοια. Δεν έχουμε κάποια συνεργασία ακόμα, αλλά προφανώς είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον για μας. Εγώ να ευχαριστήσω τον Φίλιππο για την παρουσίαση.
Να του δώσω από τη δικιά μου την πλευρά ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την απόφαση ουσιαστικά να αναλάβει κάποιος άλλος άνθρωπος ως CEO της, αν κατάλαβα καλά, της εταιρείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι κάτι που συνηθίζεται στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχει συμβεί σε 1-2 εταιρείες μόνο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ο Φίλιππος, αν και αρκετά μικρός ηλικία, να πει αυτό που είπε. Αυτά που λέει δεν τα είχαμε συμφωνήσει να τα πούμε, γιατί και εγώ τώρα το έμαθα. Μπράβο του λοιπόν. Αξίζει συγχαρητήρια, γιατί φαίνεται ότι σκέφτεται πάρα πολύ, πολύ μεγάλα και πολύ σπουδαία. Λοιπόν, αυτό το από τη δικιά μας την πλευρά, ή όσο αφορά την παρουσίαση του Φίλιππου, ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Public για την φιλοξενία και για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε και τη Lenovo για την υποστήριξη. Πάμε λοιπόν και για την έκπληξη τέλος πάντων της ημέρας. Εμείς ως ομάδα στο ΕΜΕΑ αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε λίγο και να χρησιμοποιήσουμε όρους startup, να κάνουμε ένα spin-off. Έτσι λοιπόν από σήμερα και έχουμε εδώ τη χαρά και την ευχαρίστηση να ανακοινώσουμε την δημιουργία ενός καινούργιου πόρταλ. Λέγεται startupper.gr, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα και να το δείτε. Πρέπει να ευχαριστήσω οπωσδήποτε δύο ανθρώπους, τουλάχιστον δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι εκεί ο κύριος που κρύβεται λίγο, ο Δημήτρης ο Πόγκας, ο οποίος τρέχει την προσπάθεια αυτή. Μπράβο. Και θα είναι και ο άνθρωπος ουσιαστικά που θα τρέχει όλη αυτή την ιστορία κυρίως. Εγώ λοιπόν θα είμαι, όπως λέει και ο Φίλιππος, πίσω από τον Δημήτρη, όχι μπροστά από τον Δημήτρη. Να ευχαριστήσω οπωσδήποτε και τα παιδιά της ομάδας του OpenIT και τον Γιώργο τον Κούτρα, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι εδώ. Και σας καλούμε λοιπόν να μπείτε στο site, να το δείτε. Θα είμαστε σε μια μορφή ως beta που λέμε και στην γλώσσα του ίντερνετ για το καλοκαίρι. Μάλλον μας πάει το καλοκαίρι και το ΕΜΕΑ το καλοκαίρι του 7 ξεκίνησε. Οπότε λοιπόν όλο το κομμάτι του startup πια θα το τρέχει, θα είναι πάνω στο startupper.gr. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την έκπληξη και το συλλεκτικό δωράκι που έτσι λέμε εμείς εσωτερικά, στο πρόγραμμα που βάλατε προηγουμένως, όσοι βάλατε το email να το ξαναβάλουμε, έχουμε σήμερα τυπώσει 20 μπλουζάκια και θα κάνουμε μια μικρή κλήρωση τέλος πάντων, να δούμε ποιος θα κυκλοφορεί με το startupper.gr στις παραλίες του φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.